Μικρός στο μεγάλο κάστρο. Τα παιδικά χρόνια του Νίκου Καζαντζάκη. Μέρος τρίτο. Ένα πρωί φάνηκε να μπαίνει στο λιμάνι μια πολύχρωμη, πολύφτερη, σημεοστόλιστη βάρκα. «Μίστητη μου, κύριε», έλεγε ο ένας τον άλλο. «Είναι πουλιά. Είναι άνθρωποι ντυμένοι μασκαράδες. Είναι πλεούμενο περβόλι από μακρινές ζεστές θάλασσες». Τότε μια αγριοφωνάρα ακούστηκε από τον καφενέ του λιμανιού. «Ωρε καλώς τα μπελερίνια». Με μιας όλοι ανάσαναν. Κατάλαβαν πως η βάρκα που κοντοζύγωνε ήταν φορτωμένη γυναίκες, ντυμένες σπαρδαλά, με καπέλα, με φτερά, με πολύχρωμα μπελερίνια και είχαν τα μάγουλά τους βαμμένα παπαρούνες. Όμως οι γέροι κριτικοί κάνανε το σταυρό τους. «Είπαγε ο πίσω μου σατανά, τι γυρεύουνε, εδώ είναι το ξακουσμένο κάστρο και τέτοια ρεζιλίκια δεν σηκώνει». Έλεγαν και έφτυναν στον κόρφο τους. Ύστερα από μιαν ώρα κόλλησαν κόκκινα προγράμματα σε όλους τους τοίχους. «Είναι», λέει, «θεατρίνοι και θεατρίνες και ήρθαν να διασκεδάσουν τους καστρινούς». Δεν ξέρω πώς. Δεν ξέρω πώς έγινε το θαύμα. Και μου λέει ο πατέρας μου. «Έλα, πάμε στο θέατρο. Να δούμε τι διάολος είναι κι αυτός». Είχε βραδιάσει. Με κρατούσε από το χέρι και κατεβαίναμε κατά το λιμάνι. Σε μια ανάγνωστη φτωχογειτονιά. Πίσω από μια μάντρα ακουγόταν ενταούλια και είχε πολλά φώτα. Στην είσοδο κρεμόταν ένα καραβόπανο. Το ανασήκωνες και έμπαινες. Μπήκαμε κι εμείς. Πάγκι, σκαμιά, καρέκλες, άντρες και γυναίκες καθότανε και κοίταζαν μπροστά ένα μπερντέ και περίμεναν να ανοίξει. Ωστόσο μιλούσαν, γελούσαν, έτρωγαν αράπικα φιστίκια και κολοκυθόσπορους. «Ποιο είναι το θέατρο?» ρώτησε ο πατέρας μου, που πρώτη φορά πήγαινε κι αυτό σε τέτοιο πανηγύρι. Του δείξανε τον μπερντέ. Καθίσαμε και κοιτάζαμε κι εμείς πότε θα ανοίξει. Πάνω στο πανί έγραφε με μεγάλα γράμματα «Οι ληστές του Σίλερ. Δράμα πολύ διασκεδαστικό». Και από κάτω «Ό,τι κι αν δείτε, μη σε κλαντιστείτε, είναι φαντασία». «Τι είναι φαντασία?» ρώτησα τον πατέρα μου. «Αέρας κοπανιστός», μου αποκρίθηκε. Ακούσαμε τρεις χτύπους και ο μπερντές άνοιξε. Γούρλωσα τα μάτια. Ένας παράδεισος είχε ανοιχτεί μπροστά μου. Άγγελοι αρσενικοί και θηλυκοί πήγαιναν και έρχονταν με παρδαλά ρούχα, με φτερά και χρυσάφια, και τα μάγουλά τους ήταν βαμμένα άσπρα και πορτοκαλιά. Μιλούσαν δυνατά, μα δεν καταλάβαινα τι έλεγαν. Θύμωναν, μα δεν ήξερα γιατί. Ώσπου βγαίνουν ξαφνικά δυο άντρακλες που ήταν, λέει, αδέλφια, και άρχισαν να μαλώνουν και να κυνηγά ο ένας τον άλλο να σκοτωθούνε. Ο πατέρας καθότανε στα κάρβουνα, έβγαλε το μαντίλι του και σκούπισε τον ιδρώτα του και έφνης πετάχτηκε απάνω φρενιασμένος. «Τι μασκαραλίκια είναι αυτά, πάμε να φύγουμε», φώναξε δυνατά. Μ' άρπαξε από τον μπράτσο, αναποδογυρίσαμε στη βιάση μας δυο-τρεις καρέκλες και φύγαμε. Μ' έπιασε από τον ώμο και με τίναξε με δύναμη. «Άλλη φορά, κακομοίρη, μην ξαναπατήσεις το πόδι σου στο θέατρο, τ' ακούς, γιατί θα σε σκίσω σαν σαρδέλα». «Εγώ με τσάστραπης παιδί, εγώ με τσάστραπης παιδί, κι έτσι φροντίσε κόνη, σαν θέλω αστράφτηκε βροντά, σαν θέλω πέφτει χιόνι. Εγώ με τσάστραπης παιδί, σαν θέλω αστράφτηκε βροντά,
πατέρας είχε γυρίσει βιαστικά από το κάστρο. Είχε μαθευτεί πως κάποιο μεγάλο αγά σκότωσαν οι δικοί μας ένα χωριό. Οι Τούρκοι αγρίεψαν, αρματώθηκαν οι χριστιανοί. Θα είχαμε πάλι σηκωμό. Σε λίγο ακούμε βουή, φωνές, γκαρίσματα στο δρόμο. Ένα τσούρμο περνούσαν με τα γαϊδούρια, φορτωμένα σκάφες, τετζερέδες και χανούμισες. Άντρες έτρεχαν πίσω, άλλοι ξυπόλοιτοι, άλλοι με ξεπατωμένα στιβάνια. Δεν μιλούσαν. Έτρεχαν κατά το κάστρο, τσαλαβουτούσαν στις λάσπες και η κάψα είχε κορώσει. Χόχλαζε ο αέρας. «Γιατί τρέχουν, μητέρα? Τι θέλουν? Εσύ, γιατί τρέμεις?» Χάιδεψε τα μαλλιά μου. «Θεέ μου, και τι μέλετε να δουν τα μάτια σου, παιδί μου? Βαρύ πράγμα να είσαι κριτικός». Ο πατέρας σήκωσε το μαξιλάρι, πήρε από κάτω το περίστροφο και τόχωσε στη τσέπη του. Κάθισε στον καναπέ και έστριψε ένα τσιγάρο. Στράφηκε σε μένα. «Φοβάσαι?» με ρώτησε. «Όχι». «Κι αν σπάσουν οι Τούρκοι την πόρτα και μπουν μέσα και σε σφάξουν?» Ανατρίχιασα. Ένιωσα τη λεπίδα του μαχαιριού στο λαιμό μου. Έκαμα να φωνάξω. «Φοβούμαι, φοβούμαι». Μα το μάτι του κυρού μου ήταν καρφωμένο πάνω μου και ντράπηκα. Το στήθος μου ξαφνικά φούσκωσε. «Κι αν με σφάξουν, δεν φοβούμαι». Είχα νιώσει την καρδιά μου να ντριεύεται. «Καλά», είπε ο κύρις μου και άναψε το σιγάρο. Καθόμασταν διπλομανταλωμένοι μέσα στο σπίτι, ο ένας κολλημένος με τον άλλο, η μάνα μου, η αδελφή μου και εγώ, και γρικούσαμε να περνούν απόξω από την πόρτα μας ξεφρενιασμένοι οι Τούρκοι, να βλαστημούν, να φοβερίζουν, να σπάζουν πόρτες και να σφάζουν τους χριστιανούς. Ακούγαμε τις φωνές και τον ρόγχο των λαβωμένων, τα σκυλιά που γάβγιζαν και τη βοή στον αέρα σαν να γίνονταν σεισμός. Ο κύρις πίσω από την πόρτα με γεμάτο το τουφέκι περίμενε. Ύστερα πήρε μια μακρουλή πέτρα, ακόνη, και ακόνιζε ένα μαυρομάνικο μαχαίρι. Μας είπε: «Αν σπάσουν την πόρτα οι Τούρκοι και μπουνε μέσα, θα σας φάξω να μην πέσετε στα χέρια τους». Και εμείς συμφωνούσαμε. Πέρασε η νύχτα και αλάργεψε ο θάνατος. «Μανά, έφυγε η σφαγή?» ρώτησα. «Σώπα, παιδί μου, μη μελετάς το όνομα. Μπορεί να σ' ακούσει και να ξαναγυρίσει». Ο κύρις με πήρε από το χέρι. «Άιντε, πάμε», είπε. Η μάνα τρόμαξε. «Πού το πας το παιδί? Κανένας χριστιανός δεν βγήκε ακόμα από το σπίτι του». «Πάμε, είπα», ξανάπε ο πατέρας. Άνοιξε την πόρτα και βγήκαμε έξω. Το χέρι μου έτρεμε μέσα στη χοντρή του χούφτα. Κοίταξα γύρα. Ερημιά. Στη γωνιά δύο Τούρκοι πλένονταν στη βρύση και έτρεχε κατά κόκκινο το νερό. «Φοβάσαι?» «Ναι». «Δεν πειράζει. Θα συνηθίσεις». Στρίψαμε τη γωνιά, πήραμε κατά την πόρτα του λιμανιού. Ένα σπίτι κάπνιζε ακόμα. Κάμποσες πόρτες ήταν γκρεμισμένες. Αίματα στα κατόφλια. Φτάσαμε στην πλατεία με τα λιοντάρια. Πλάι ο γέρο πλάτανος. Ο πατέρας στάθηκε και άπλωσε το χέρι. «Κοίτα, κοίτα εκεί», μου είπε. Σήκωσα τα μάτια και έσυρα φωνή. Τρεις κρεμασμένοι καμπάνιζαν ο ένας πλάι στον άλλο ξυπόλοιτοι και η γλώσσα τους ήταν πεταμένη έξω, καταπράσινη. «Όσο να ζεις, ποτέ να μην φύγουν από τα μάτια σου οι κρεμασμένοι ετούτοι». Κοίταζα με γουρλωμένα μάτια, αποσβολωμένος. «Άγγιξε τα πόδια τους, προσκύνα», με πρόσταξε ο πατέρας. Ως με είδε να τεινάζομαι, να θέλω να φύγω, μάρπαξε από τις μασκάλες, με σήκωσε και κόλλησε το στόμα μου πάνω στα ξυλιασμένα πόδια. Με απίθωσε κάτω και τα γόνατά μου λύγησαν. «Για να συνηθίσεις», είπε. Από την άλλη μέρα, οι χριστιανοί που είχαν παιδιά έμπαιναν σε βαπόρια και έφευγαν για τη λεύτερη Ελλάδα. Κι άλλοι έβγαιναν από το κάστρο και τραβούσαν κατά τα βουνά. «Πάμε πάνω στην κάμερά σου να πάρουμε απόφαση που θα πάμε», μου είπε ο πατέρας. Ήμουνα 9 χρονών. Στάθηκε στη μέση της κάμερας και μου δείξε το μεγάλο χάρτη της Ελλάδας που κρεμόταν στον τοίχο.
Δεν θέλω να πάμε στον Πειραιά, είτε στην Αθήνα. Εκεί θα μαζευτούν όλοι. Δεν θα έχουν να φάνε και θα ζητιανεύουν βοήθεια. Αυτά εγώ τα συχαίνομαι. Διάλεξε κανένα νησί. Όποιο θέλω. Όποιο θέλεις. Ανέβηκα σε μια καρέκλα, πήρα σβάρνα τα νησιά του Αιγαίου, πράσινα μέσα στο γαλάζιο πέλαγο. Περιδιάβαζα το δάχτυλό μου στη Σαντορίνη, στη Μήλο, στη Σύρο, στη Σύφνο, στη Μύκονο, στην Πάρο και στάθηκα στην Άξο. Μου άρεσε το σχήμα της και το όνομά της. Στην Άξο. Καλά, πάμε στην Άξο. Μεγάλη γλύκα είχε αυτό το νησί. Ησυχία πολύ, αγαθά τα πρόσωπα των ανθρώπων, σωρή τα πεπόνια, τα ροδάκινα, τα σίκα. Και η θάλασσα ήταν ήρεμη. Ασφάλεια ήταν για μένα το πρώτο δώρο του νησιού. Απάνω στο κάστρο που το κατοικούσαν τώρα και αιώνες οι Φράγκοι κατακτητές, ήταν η ξακουστή γαλλική σχολή. Ανεβήκαμε μια μέρα με τον Κύρη. Την κοίταξε εκείνος κάμποση ώρα, κούνησε το κεφάλι. Εδώ μαθαίνουν πολλά γράμματα, μα είναι κακοχρόνο να έχουν φραγκοπαπάδες οι δάσκαλοι. Φοβούμαι πως μπορεί να φραγκέψεις. Δεν μου ξαναμίλησε για τη σχολή, μα τόνιωθα πως τον τριγούνιζε αυτή η σκέψη. Γνωρίσαμε και ένα πλούσιο ναξιώτη, που είχε ένα θαυμαστό περβόλι μια ώρα έξω από τη χώρα. Μας κάλεσε και μείναμε μαζί του 2 εβδομάδες. Τι αυθονία, τι δέντρα φορτωμένα με καρπούς, τι άνθη. Σε ένα ντουλάπι του αρχοντικού ανακάλυψα μια στίβα κυτρινισμένα βιβλία. Τα πήρα, κάθισα κάτω από μια ελιά και τα ξεφύλιζα με λαχτάρα. Κοίταζα τις παλιές ξεθοριασμένες εικόνες, γυναίκες και πολεμιστές και άγρια θεριά και δάση και μπανανιές. Σε ένα άλλο βιβλίο πάγους, καράβια κρυσταλιασμένα και αρκουδόπουλα σαν τουλούπες βαμβάκι που κυλιόντουσαν μέσα στα χιόνια. Άλλο βιβλίο είχε μακρινές πολιτείες μα ψηλές καμινάδες και εργάτες και φωτιές μεγάλες. Πλάτενε ο νους, πλάτενε μαζί και ο κόσμος. Γέμισε η φαντασία μου με θεόρατα δέντρα και αλόκοτα θεριά, με μαύρους και κίτρινους ανθρώπους, και μερικά λόγια που διάβασα αναστάτωσαν την καρδιά μου. Χαρά στον άνθρωπο που θα δει τις περισσότερες θάλασσες και τις περισσότερες θεριές. Σφαλνούσα το βιβλίο, στείλωνα τα μάτια στις κιτρινισμένες βερικοκές και ροδακινιές. Ανάπνεα το μυρισμένο αέρα και ανυπομονούσα να ανοίξω τα φτερά μου στον κόσμο. Μια μέρα μου λέει ο πατέρας μου: «Η επανάσταση στην Κρήτη θα βαστίξει πολύ. Δεν μπορώ να αφήσω τους χριστιανούς να πολεμούν κι εγώ να σεριανώ στα περιβόλια. Πρέπει να φύγω. Όμως εσύ δεν θέλω να χάνεις τον καιρό σου. Πρέπει να γίνεις άνθρωπος. Κι άνθρωπος πάει να πει χρήσιμος για τον τόπο του. Κρίμας που δεν είσαι για τάρματα. Σαν μάθεις όμως γράμματα, μπορείς και εσύ να βοηθήσεις την Κρήτη να λευτερωθεί. Κάμε το σταυρό σου, σφίξε τη γροθιά σου και τη Δευτέρα θα πάμε να σε γράψω στους φραγκοπαπάδες». «Φοβούμαι τους φραγκοπαπάδες». «Κι εγώ τους φοβούμαι. Ο άντρας ο καλός φοβάται. Μα νικάει το φόβο του». Μέσα στη Φράγκικη σχολή είχαν μαζευτεί παιδιά από όλη την Ελλάδα. Επειδή ήμουν κριτικός και η Κρήτη πολεμούσε τον Τούρκο, πίστευα βαθιά πως είχα χρέος να είμαι πρώτος ανάμεσα στους συμμαθητές μου. Γιατί δεν έπρεπε να ντροπιάσω την Κρήτη. Έτσι περνούσαν οι μήνες μέσα σε ένα πρωτάκουστο για μένα μεθύσι. Να μαθαίνω, να προχωρώ, να κυνηγώ το γαλάζιο πουλί που πολύ αργότερα έμαθα
πως το λένε πνεύμα. Μια μέρα πήρα μια παράτολμη απόφαση. Να γράφω δίπλα στην κάθε γαλλική λέξη του λεξικού την αντίστοιχη ελληνική. Βάσταξε μήνες ετούτος ο μόχθος. Και όταν πια τέλειωσε, ολάκερο το λεξικό ήταν μεταφρασμένο. Το πήρα και το έδειξα με καμάρι στο διευθυντή της σχολής Περ Λοράν. Ήταν ένας γλυκομήλιτος σοφός, φραγκόπαπας, με φαρδιά ασπρόξανθα γένια. Πήρε το λεξικό, το ξεφύλισε, με κοίταξε με θαυμασμό και απίθωσε την παλάμη του πάνω στο κεφάλι μου, σαν άθελε να με ευλογήσει. Αυτό που έκαμες, Κρητικόπουλο, δείχνει ότι μια μέρα θα γίνεις σημαντικός άνθρωπος. Χαρά σε σένα που από τόσο μικρός βρήκες το δρόμο σου. Ο δικός σου δρόμος είναι η μάθηση. Έχε την ευχή μου. Όλος περηφάνια έτρεξα και στον υποδιευθυντή, τον Μπέρ Λευγιέρ. Αυτός ήταν ένας γλεντζές καλόγερος, καλοθρεμένος, παιχνιδομάτης. Γελούσε, χωράτευε και έπαιζε μαζί μας. Κάθε Σαββατοκύριακο μας έπαιρνε και μας πήγαινε εκδρομή σε ένα εξοχικό περβόλι της σχολής. Και εκεί, λυτρωμένοι από τον Μπέρ Λοράν, παλεύαμε, κυλιόμαστε στο χορτάρι, τρώγαμε φρούτα και αλαφρώναμε από το βάρος της εβδομάδας. Έτρεξα λοιπόν να του δείξω το κατόρθωμά μου. Πήρε το λεξικό, γύριζε αργά-αργά τις σελίδες, το κοίταζε και όσο το κοίταζε το πρόσωπό του άναβε. Και άξαφνα σήκωσε το λεξικό και μου το πέταξε στα μούτρα. «Δεν τρέπεσαι! Παιδί εσύ ή γέρος, τι είναι αυτά τα γεροντίστικα που κάνεις και χάνεις τον καιρό σου? Αντί να παίζεις, να γελάς, να κοιτάζεις από το παράθυρο τα κορίτσια που περνούνε, εσύ κάθεσαι σαν μπαμπόγερος και μεταφράζεις λεξικά. Φύγε να μη σε βλέπω. Αν ακολουθήσεις αυτό το δρόμο, ποτέ σου δεν θα προκόψεις. Θα γίνεις ένας δασκαλάκος καμπούρης με γυαλάκια. Αν είσαι αληθινός κριτικός, κάψε το αυτό το καταραμένο λεξικό και φέρε μου τη στάχτη. Τότε θα σου δώσω την ευχή μου. Φεύγα!» Έφυγα σαστισμένος. Ποιος είχε δίκιο? Ποιος από τους δύο δρόμους είναι ο σωστός? Κοίταζα στο λεξικό τις ελληνικές λέξεις γραμμένες με κόκκινο μελάνι, με ψηλά-ψηλά γραμματάκια στο περιθώριο. Θυμόμουν τα λόγια του Περ Λοράν. Η καρδιά μου ράγησε. Όχι, όχι, δεν μπορούσα να το κάψω και να του πάω τη στάχτη. Μια μέρα έλαβα ένα γράμμα από τον πατέρα μου. «Εγώ πολεμώ τον Τούρκο, κάνω το χρέος μου. Πολέμα κι εσύ μη σου σηκώσει το μυαλό ο Φράγκος. Σκύλος είναι κι αυτός σαν τον Τούρκο. Μην ξεχνάς πως είσαι κριτικός. Κάμε το μυαλό σου του φέκι να βοηθήσεις να λευτερωθεί η Κρήτη. Μη με ντροπιάσεις». Ένα πρωί κατέφθασε από τη Ρώμη ο καρδινάλιος που επιθεωρούσε τα καθολικά σχολεία της Ανατολής. Φορούσε μαύρα με νεξελιά άμφια, με μεταξωτή φόδρα, με πλατήγυρο με νεξελί καπέλο, με διάφανες με νεξελιές κάλτσες και είχε ένα μεγάλο με νεξελιές πέτρες δαχτυλίδι στο χέρι του. Φάνταξε μπροστά μας σαν ένα τεράστιο ξωτικό λουλούδι από τον παράδεισο και γύρω του ο αέρας μύριζε και λαμποκοπούσε. Σήκωσε το χέρι και μας βλόγησε και όλοι νιώσαμε να κατεβαίνει από το κεφάλι ως τις φτέρνες μας μια μυστική δύναμη. Ο Περ Λοράν θα του είχε μιλήσει για μένα, γιατί την ώρα που έφευγε μου γνέψε να τον ακολουθήσω. Ανεβήκαμε στην κάμαρά του και με έβαλε να καθίσω σε ένα σκαμνί. «Θες να έρθεις μαζί μου?» Η φωνή του μου φάνηκε γλυκιά σαν μέλι. «Πού?» έκαμα ξαφνιασμένος.
Εγώ είμαι κριτικός. Το ξέρω, το ξέρω. Όλα τα ξέρω. Είσαι κριτικός, δηλαδή αγριοκάτσικο. Μα άκουσέ με, θα πάμε στη Ρώμη, θα μπεις σε μεγάλη σχολή να σπουδάσεις, να γίνεις μεγάλος και τρανός. Θα βάλεις κι εσύ μια μέρα, ποιος ξέρει, το καπέλο που φορώ. Μπορεί να γίνεις ακόμα και πάπας, αρχηγός της χριστιανοσύνης, πιο μεγάλος κι από αυτοκράτορας. Και μπορείς τότε να ενεργήσεις και να ελευθερώσεις την Κρήτη. Τη στιγμή ετούτη, παιδί μου, παίζεται η ζωή σου. Αν πεις ναι, σώζεσαι. Και αν πεις όχι, χάνεσαι. Αν μείνεις εδώ, θα γίνεις ένας έμπορος όπως ο πατέρας σου. Το πολύ πολύ να γίνεις δικηγόρος ή γιατρός. Πάει να πει τίποτα. Η Ελλάδα είναι επαρχία. Πολλά μου έχουν πει για σένα. Έβγα έξω από την επαρχία. Μη χαθείς. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Ποιο δρόμο να διαλέξω? Ποιο να ρωτήσω να μου πει? Σκέφτηκα τον πατέρα μου και χλώμιασα. Ο καρδινάλιος απίθωσε το παχουλό του χέρι στα μαλλιά μου. Τι συλλογές, ε? Τους γονιούς μου. Τι θα πούν? Να μην το μάθει κανείς. Θα φύγω με κρυφά τη νύχτα. Όποιος δεν αρνηθεί τον κύρι του και τη μάνα του, αυτός δεν μπορεί να με ακολουθήσει, είπε ο Χριστός. Καλά, είπα και φίλησα το χέρι του καρδινάλιου. Θα τα παρατήσω. Θα παρατήσω τον πατέρα και τη μητέρα μου. Την ώρα τούτη είδα το Άγιο Πνεύμα να κατεβαίνει επάνω από το κεφάλι σου, παιδί μου. Σώθηκες. Μου έδωσαν βαριά, χρυσόδετα βιβλία. Διάβαζα για τη Ρώμη, την Αιώνια, για τον Άγιο Πατέρα, τον Πάπα, τον Άγιο Πέτρο, το Βατικανό, τις ζωγραφιές, τα γάλματα. Στο μεταξύ ήρθε ο πατέρας μου από την Κρήτη και όταν με επισκέφτηκε τρόμαξα. Ήταν μπαρουτοκαπνισμένος, με μια βαριά λαβωματιά στο μπράτσο. Όμως εγώ μέσα στη φαντασία μου είχα κιόλας φύγει. Είχα περάσει τη θάλασσα και είχα φτάσει στην Άγια Πόλη. Ένιωσα να φορώ κιόλας το πλατή με νεξελή καπέλο με τα μεταξωτά κρόσια και στο μεσιανό μου δάχτυλο τον αμέθιστο να λάμπει. Ξάφνου όμως η μοίρα μου κλείσε το δρόμο. Το μυστικό διέρευσε. Κάποιος σφύριξε στα αυτή του κυρού μου. Παίρνουν το γιο σου οι φραγκοπαπάδες. Ο πατέρας μου σήκωσε μέσα στη νύχτα μερικούς φίλους του, βαρκάριδες και ψαράδες. Άναψαν δαδιά, πήραν ένα τενεκέ πετρέλαιο και τράβηξαν τον ανήφορο κατά το κάστρο. Κρατούσαν λωστούς και αξίνες και άρχισαν να βροντούν την πόρτα της σχολής και να ουρλιάζουν πως θα βάλουν φωτιά. Κατατρόμαξαν οι καλόγεροι. Πρόβαλε από το παράθυρο ο Πέρ Λοράν με το νυχτικό του σκούφο και παρακαλούσε τρομαγμένος, μισό φράγκικα, μισό ρωμαίικα. «Το γιο μου, το γιο μου, αλλιώς φωτιά και τσεκούρι, σκυλό φραγκί». Με ξύπνησαν άρον-άρον, ντύθηκα γρήγορα, με κατέβασαν με σκηνή από το παράθυρο και έπεσα στα χέρια του κυρού μου. Εκείνος μ' άρπαξε από το σβέρκο, με σηκοκτύπησε τρεις φορές κάτω. «Ιούδα, ε Ιούδα!» Έγρουξε μέσα από τα δόντια του και έφτισε τρεις φορές στον αέρα. Στράφηκε στους συντρόφους του. «Σβήστε τα δαδιά, πάμε!» Πέρασαν μέρες και ο πατέρας δεν μου μιλούσε. Έδωκε ο Θεός και ύστερα από λίγες εβδομάδες κατέφθασε το καλό μαντάτο. Ο πρίγκιπας της Ελλάδας Γεώργιος κατεβαίνει στην Κρήτη να κάνει κατοχή. Ο πατέρας πετάχτηκε πάνω, έσκυψε τρεις φορές, άγγιξε το χώμα και έκαμε το σταυρό του. Στράφηκε στη μάνα. «Λευτερώθηκε η Κρήτη, τα περασμένα ξεχασμένα. Ας συγχωρέσουμε για τον Ιούδα». Ήταν η πρώτη φορά που τον έβλεπα να χαμογελά.
από λίγες μέρες μπάρκαραν για την Κρήτη. Την 9η Δεκέμβρη του 1898 η Κρήτη είχε στολιστεί απ' άκρη σ' άκρη με μυρτιές και δάφνες για να υποδεχτεί το βασιλόπουλο της Ελλάδας. Ήταν μεσημέρι και αντιβοούσε το μεγάλο κάστρο. Ξεχύλιζε η χαρά. Μέσα στις ταβέρνες, στους δρόμους, στις πλατείες και στα σπίτια οι κριτικοί έπαιζαν λύρα, τραγουδούσαν, χόρευαν, φώναζαν ο ένας στον άλλο «Χριστός Ανέστη! Χριστός Ανέστη! Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη! Η Κρήτη Ανέστη! Η Κρήτη Ανέστη!» Οι γέροι καπετανέοι ροβόλησαν από τα βουνά με τις βαθιές πληγές τους, τις ασημένιες πιστόλες τους. Ήρθαν οι νέοι με τα μαυρομάνικα μαχαίρια τους και τις βροντόλυρες. Χτυπούσαν οι καμπάνες, σιούνταν τα καμπαναριά. Καταστολίστηκε η πολιτεία. Ο πατέρας με πήρε από το χέρι, περάσαμε περπατώντας σε μυρτιές και δάφνες τη μεγάλη στράτα. Βγήκαμε από την καστρόπορτα και μπήκαμε στα χωράφια. Χειμώνας, μα ήταν ζέστα γλυκιά και μια μυγδαλιά πίσω από ένα φράχτη είχε πετάξει το πρώτο της λουλούδι. Ο πατέρας μου βιαζότανε και εγώ έτρεχα πίσω του να τον προλάβω. «Πού πάμε?» ρώτησα λαχανιασμένος. «Στου παππού σου, περπάτα». Φτάσαμε στο νεκροταφείο. Εδώ και μια ο πατέρας άνοιξε τη σιδερένια πόρτα. Δρασκελίσαμε φτωχικά μνήματα με σπασμένους σταυρούς, χωρίς καντήλι. Πιάστηκα από το σακάκι του πατέρα και τον ακολουθούσα σκουντουφλώντας. Ο πατέρας μου στάθηκε πάνω σε ένα μνήμα με σβησμένο το όνομα από τον καιρό. Έβγαλε το κεφαλομάντιλό του και έπεσε μπρούμητα. Έκανε με τα δάχτυλά του ένα λάκκο στο χώμα σαν χωνί. Έβαλε βαθιά μέσα το στόμα του και φώναξε τρεις φορές. «Πατέρα, ήρθε! Πατέρα, ήρθε! Πατέρα, ήρθε!» Έβγαλε από την τσέπη του ένα μπουκαλάκι κρασί και το έχινε στάλα-στάλα μέσα στο λάκκο και περίμενε να το πιει η γης. Ύστερα τεινάχτηκε πάνω, με κοίταξε κι άστραφτε το μάτι του. «Άκουσες?» Μου είπε και η φωνή του είχε βραχνιάσει από τη συγκίνηση. «Άκουσες?» Δεν μιλούσα, δεν είχα ακούσει τίποτα. «Δεν άκουσες?» Έκαμε θυμωμένος. «Τα κόκαλα του τρίξανε!» Φύσηξε ύστερα από μερικές μέρες δυνατή νοτιά και σάρωσε τα δαφνόφυλλα από τους δρόμους και άρχισε να βρέχει και να καθαρίζουν τα πεζοδρόμια από τα χυμένα κρασιά και έλαμπαν όλα τα πρόσωπα των χριστιανών, γουλί ξυρισμένα, αφού είχαν πετάξει μαζί με τα γένια τους και το πένθος της σκλαβιάς. Βγήκα κι εγώ τότε στη βροχή και περιπλανιόμουν στα δρομάκια του κάστρου. Μουσκίδι και σκλήριζα και μούγκριζα. Ένιωθα να βγαίνουν από το λαρύγγι μου οι φωνές των παππούδων μου που είχαν σκοτώσει οι Τούρκοι και οι φωνές των γιαγιάδων μου που είχαν βασανίσει και τους είχαν κόψει τους μαστούς. Καταλάβαινα πως εκείνες τις μέρες από την πόρτα της στολισμένη με μυρτιές και δάφνες που μπήκε η Λευτεριά στην Κρήτη, μπήκα κι εγώ στην εφηβική ηλικία. Είχα πάψει πια να είμαι παιδί. Φύσηξε ύστερα από μερικές μέρες δυνατή νοτιά και σάρωσε τα δαφνόφυλλα από τους δρόμους και άρχισε να βρέχει και να καθαρίζουν τα πεζοδρόμια από τα χυμένα κρασιά και έλαμπαν όλα τα πρόσωπα των χριστιανών γουλί ξυρισμένα αφού είχαν πετάξει μαζί με τα γένια τους και το πένθος της σκλαβιάς. Βγήκα κι εγώ τότε στη βροχή και περιπλανιόμουν στα δρομάκια του κάστρου μουσκίδι και σκλήριζα και μούγκριζα. Ένιωθα να βγαίνουν από το λαρύγγι μου οι φωνές των παππούδων μου που είχαν σκοτώσει οι Τούρκοι και οι φωνές των γιαγιάδων μου που είχαν βασανίσει και τους είχαν κόψει τους μαστούς. Καταλάβαινα πως εκείνες τις μέρες από την πόρτα της στολισμένη με μυρτιές και δάφνες που μπήκε η Λευτεριά στην Κρήτη
μπήκα κι εγώ στην εφηβική ηλικία. Είχα πάψει πια να είμαι παιδί. Όμορφη που είναι η Κρήτη, όμορφη. Hey, και να μου να αητός, να την καμαρωνά. Όλοι απ' την κορφή του αγερά. Όλοι απ' την κορφή του αγερά. Όμορφη που είναι η Κρήτη, όμορφη. Hey, και να μου να αητός, να την καμαρωνά. Όλοι απ' την κορφή του αγερά. Όλοι απ' την κορφή του αγερά. Μικρός στο μεγάλο κάστρο. Τα παιδικά χρόνια του Νίκου Καζαντζάκη. Με τη Μαρινέλα Βλαχάκη και τον Κωστή Καπελώνη. Επιλογή και προσαρμογή κειμένου Μαρινέλα Βλαχάκη. Μουσική Λεωνίδας Μαριδάκης. Τραγούδι Λεωνίδας Μαριδάκης, Μαρινέλα Βλαχάκη. Ηχοληψία Διονύσης Μανουσάκης. Παραγωγή Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης. Ραδιοσκηνοθεσία Κωστής Καπελώνης.